όλους μας έχει σημασία και οι άνθρωποι, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής που δεν εξαρτώνται άμεσα, δεν έχουν σχέση άμεσα με τη δουλειά μας, με την αυτοί επισκευή, πρέπει να ξέρουν το τι συμβαίνει εκεί. Αν κάποιος δεν γνωρίσει από τα σωματεία μας τι συμβαίνει εκεί ή δεν είναι στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πιστεύει αυτά που λέγονται στις τηλεοράσεις και στα κανάλια που λένε οι υπουργοί, οι πρώην υπουργοί, οι βουλευτές των κομμάτων που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, και να πιστέψει ότι όλα είναι καλά και οι εργαζόμενοι είναι χαμογελαστοί, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ότι υπάρχει ανάπτυξη και είναι καλοποιημένος. Λέω, πραγματοποιούμε την σημερινή μας συγκέντρωση ξανά στα πλαίσια της 24ωρης, που για μία ακόμη φορά είναι εκεί. Έχει επιτυχία στους χώρους δουλειάς 100%. Με τι αιτήματα συνάδελφοι, ουσιαστικά να παρθούν μέτρα, να αυξηθούν και να δοθούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, με αφορμή το τραγικό θάνατο, του συναδέλφου του Γιάννη του Νομικού που είχαμε προχτές το μεσημέρι στην πλωτή δεξαμενή του Περάματος. Είπαμε και τότε και από την αρχή, το λέμε και τώρα, ότι είναι η πέμπτη απεργία, η έκτη σήμερα, 24ωρο που κάνουμε από τις αρχές του χρόνου, με βασικό αίτημα αυτό, και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το λέω γιατί η πίεσή μας και η επιτυχία της και στιγμή μας κινητοποίησης και η αποφασιστικότητα που δείξαμε έφερε κάποια μικρά πρώτα αποτελέσματα. Εχθές δηλαδή κατεβήκανε, είχε πολλά χρόνια να κατέβει τέτοιο κλιμάκιο κυβερνητικό, πολύ περισσότερο σε κατάσταση πιεσιακής κυβέρνησης, το ΙΕΝ, για να δούμε ζητήματα που αφορούν και το ναυτιλίας και το εργασίας. Δεσμευτήκανε για κάποια πράγματα τα οποία θα τα ξαναπώ, τα είπαμε. Και σήμερα από ώρα σε ώρα η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα βγει και η υπουργική απόφαση που θα τα λύνει, αυτά που μας τάξανε χθες, όσον αφορά το νομικό κομμάτι. Και να το πω έτσι, περιμένουμε από αύριο, από τα μη τέλος πάντων η υπουργική απόφαση, αν βγει, να δούμε και την εφαρμογή του. Πού καταλήξαμε χθες? Ένα, υπήρχε δέσμευση από την Επιτροπή Εργασίας και από το Υπουργείο Εργασίας να οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται με τις μεταμελείς επιτροπές για την υγιεινή και την ασφάλεια και γινόντουσαν μία φορά την εβδομάδα και σε ωράριο μέχρι τις 2 η ώρα, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τον όγκο εργασιών, τα σταγόνα στον ωκεανό. Από την έκδοση της υπουργικής απόφασης να γίνονται καθημερινά και σε δύο βάρδιες, από τις 9 μέχρι τις 2 και από τις 3 μέχρι όσο χρειαστεί. Είναι αίτημα που το είχαμε χρόνια, θα δούμε ξαναλέω πώς θα υλοποιηθεί. Και δεύτερον, όσον αφορά το ρόλο των τεχνικών ασφαλείας πάνω στα επισκευαζόμενα πλοία, να υποχρεούνται οι τεχνικοί ασφαλείας να έχουν αυξημένη παρουσία σε ώρες, ανάλογα με την επικινδυνότητα του κάθε έργου όπως είναι και τώρα, να έχουν στην ουσία τις διπλάσιες ώρες παρουσίας επί του πλοίου για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Βασικά μας αιτήματα, που ένα είναι για τους τεχνικούς ασφαλείας να μην κάνονται να ελέγξουν αυτό που τους πληρώνει. Τα είπαμε, τα έχουμε πει 100 φορές, είναι παράλληλα αυτό που στην ουσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι, να το πούμε έτσι, μια κοροϊδία. Ένας ο οποίος πάει να επιβάλλει μέτρα υγιεινής και ασφάλειας πληρώνεται από αυτό που πάει να τα, σε αυτόν τον οποίο πάει να τα επιβάλλει. Δεν γίνεται αυτό, είναι ένας παραλογισμός ο οποίος έχει βάση και θα πούμε γιατί γίνεται, τι αιτία έχει, αλλά μας είπανε και από το Υπουργείο ότι με την καινούργια κυβέρνηση και αυτό το ζήτημα θα έχει λυθεί. Έτσι μας τάξαν στα λόγια και θα φτιαχτεί και ο νόμος που χρειάζεται για να ορίζονται ανεξάρτητοι προς τον εφοπλιστή, προς την αυτοκινητική εταιρεία και τον εργολάβο, η τεχνική ασφαλείας θα μπορούν πιο ελεύθερα να κάνουν τη δουλειά του. Δεν παραβλέπουμε βέβαια ότι ο εφοπλιστής είναι εφοπλιστής, έτσι, είναι το 30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας, είναι το 30% ο λινιόπτυτος στόλος του παγκόσμιου στόλου σε κάποιες κατηγορίες στα μεγάλα πλοία και καταλαβαίνετε ότι είναι πάνω από το κράτος. Γι' αυτό και δεν τους πειράζει κανείς από το κράτος. Τα πράγματα πρέπει να τα λέμε όπως είναι. Γι' αυτό συνάδελφοι και δεν βάζουν στη ζυγαριά ποτέ
Τώρα θα τα δει ένας, δύο, τρεις κάθε φορά για να σας ανακαλυφθούν 10. Αν θέλετε, την άλλη μέρα να πέσει το βαμπόρι που θα πάρει 150.000 δολάρια ανάπτυξη. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχει πληρώσει και ποτέ κανείς. Να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, στην πραγματικότητα αυτή είναι. Και γι' αυτό πρεσάρουν και γι' αυτό έχουμε αυτά που έχουμε. Αυτό είναι το βασικό. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε πέρα από τα νομικά του και το πώς καθαρίζουμε, πώς το λένε, καταλήγουμε στην λεπτομέρεια. Την χτεσινή ημέρα, επειδή ακριβώς ξαναλέω ήταν επιτυχημένη η κινητοποίησή μας, υπήρχαν, επειδή προφανώς τους καλάμε και τη Μόστρα, για πολλούς λόγους καταλαβαίνετε και την περίοδο είναι, εμείς δεν το κάνουμε γι' αυτό, το κάνουμε γιατί είχαμε νεκρό συνάδελφο, ήταν κατά την προπέλα κάποιον να το είχαμε βγάλει έξω, και ζητάμε μέτρα για να μην ξαναγίνει, αλλά αυτοί έτσι σκέφτονται. Από την κυβέρνηση ξαναεπικοινωνήσαν μαζί μας και για ένα άλλο πολύ βασικό αίτημα που έχουμε και πάντα μπαίνει μαζί και έχει άμεση σχέση με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που λέγεται υποχρεωτική συλλογική σύμβαση εργασίας. Θα κηρυχθεί από το Υπουργείο. 2017, 6 χρόνια πάμε τώρα, υπογράψαμε μετά από άλλα 10 χρόνια, 9 πόσα ήταν που είχαμε παραπίσω, 8 μετά την κρίση στην ουσία, με 9 μήνες αγώνα συλλογική σύμβαση εργασίας. Απευθυνθήκαμε τότε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην κυρία Αρτσόγλου, μετά σε συνέχεια σε όλες τις κυβερνήσεις και υπουργούς που βγήκανε και τα ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκαν μια δημοκρατία κτλ. Κτλ. Με το αίτημά μας να γίνει υποχρεωτική. Χτες λοιπόν δεν αρνηθήκαν, έτσι είναι αυτό ναι, το έχουμε ξαναπεί, δεν την κάνανε σε καμία περίπτωση. Φέρνοντας διάφορα προσχήματα τυπικά και νομικήστικα με βάση τον νόμο που υπάρχει από τα μνημόνια για τις συλλογικές συμβάσεις, για να μην κηρυχθεί υποχρεωτική, δηλαδή να γίνει νόμος και να μην υπάρχει διαγωνισμός στο ποια επιχείρηση έχει υπογράψει, ποια δεν έχει υπογράψει, όπως τα παλιά. Συλλογική συμβάση, τόσο το μεροκάματο, τόσο το ουράνιο, αυτά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχει μέσα κτλ. Είναι νόμος. Αν το καθαρίσαμε, ούτε κουβέντα εγώ δεν έχω υπογράψει, ούτε όταν λέμε τα συναντάμε καθημερινά σχολεία. Λοιπόν, μετά την πίεσή μας, μια επικοινωνία που υπήρχε με τον πρόεδρο εδώ, με το συνδικάτο, υπόθηκε ότι έχετε και αυτό το αίτημα, στείλτε μας αυτό που πρέπει τα χαρτιά, την πλευρά τη δικιά σας συνδικάτο, να στείλει το ίδιο και εργοδότες, εργοδοτική ένωση και να το προχωρήσουν. Πολύ ωραία και καλά, αυτό ζητάμε τόσα χρόνια. Έτσι, τώρα τι μένει, εμείς από την πλευρά μας το έχουμε στείλει, θα το ξαναστείλουμε, το στείλαμε πάλι οι ειδικές, θα το ξαναστείλουμε όπως πρέπει ακριβώς. Επικαιροποιημένο κτλ. Τι μένει η πλευρά των εργοδοτών, της Ένωσης των Εργοδοτών. Οι εργοδότες παράλληλα με τις αρνήσεις του Υπουργείου, όλο αυτό το καιρό με διάφορα, θα το πούμε έτσι, τερτυρκιά, δεν έχουν κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν από την πλευρά τους με βάση τον νόμο για να προχωρήσει. Και τυπικά η κήρυξη της σύμβασή μας σαν υποχρεωτική. Δεν το έχουν κάνει. Τους πιέζαμε όλο αυτό το καιρό, όλο παραμυθιάζανε, κάνανε, ράνανε. Τώρα πια τελειώσαμε. Και έχει οριστεί συνάντηση μία η ώρα στο εικόνιο, στην Ένωση των Εργοδοτών, στο Σεναβί. Όπου εκεί θα πούμε και καλούμε και όλους τους συναδέλφους να είναι από κάτω. Πάνω στο λεωφόρο Δημοκρατία και να πάρει τη Δημοκρατία και τη λένε. Μετά το μεσημέρι του 10 στα δεξιά, δίπλα στο κουδούρι το μαγαζί, από κάτω, όπου εκεί θα πούμε ή το υπογράφετε το χαρτί ή συνεχίζουμε. Τώρα. Ή δεν βγαίνετε έξω, ναι, τώρα. Και προχωράμε αύριο με ένα 24 και βλέπουμε. Δηλαδή τα ψέματα και σε αυτό το κομμάτι έχουν τελειώσει. Και είναι επιτακτικό τώρα να το πάμε λίγο παραπέρα να το τελειώσουμε για αυτό το θέμα. Λύνει μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουμε πρόβλημα και τα αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά, ξαναλέω, σε μια φάση όπου έχει δουλειά. Τώρα έχει δουλειά. Δεν είναι όπως είναι πριν 10 χρόνια και τώρα κι εμείς πρέπει να δείξουμε τη δύναμή μας που τη δείχνουμε έχοντας επιτυχία η απεργία μας. Τη δείχνουμε έχοντας επιτυχίες και τόσες που κάνουμε και πρέπει να τη δείξουμε για να το πάμε παραπέρα. Έχουν τελειώσει τα ψέματα και σε αυτό. Ο σκοπός της σημερινής μας συγκέντρωσης είναι να μάθει, ξαναλέω, και ο κόσμος του Πειραιά που πληροφορεί ότι δεν είναι όλα ρόδινα και ωραία
και δεν είμαστε χαμογελαστοί κάθε μέρα στην αυτοκατασκευαστική ζώνη, ότι έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και την πραγματικότητα είναι η κηδεία του συναδέλφου που είναι αύριο. Αύριο δεν είναι. Αύριο είναι η κηδεία του συναδέλφου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι και η πραγματικότητα τα γραφεία των αυτοδιακών εταιριών που θα περάσουμε για να τα κοιτάξει πέρα πάρει σε άδεια από τους πράγματος που έχουν κάνει. Γιατί μέσα είναι που γίνονται τα πάνω μήνυμα που γίνονται, που εισπράττονται τα δισεκατομμύρια, εδώ είναι μαζεμένα.